αυτό το ότι ο Λευτέρης δεν θεωρούσε τίποτα αυτονόητο. Τίποτα. Δηλαδή τα αντιμετώπιζε, τα ψάχνει όλα πώς ψάχνει, ας πούμε, ένα παιδί της λέξης. Έτσι, το οποίο είναι πολύ βασανιστικό, πολύ ψυχοβγαλτικό θα έλεγα, αλλά τελικά είναι, κάνω ψυχοπομπός μου, θα έλεγα, για το Λευτέρη, το πω έτσι. Γκάλιμπαρη, η Μαριάννα ήταν για μένα, τι να σου πω, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αγαπημένος. Θα το πω, είναι η καλύτερη συνεργασία που έχω ζωή μου. Κάποια στιγμή πήρα ένα τηλέφωνο και μου λέει, έχω μια εικόνα, θα ξυπνήσω μια εικόνα. Δύο γυναικεία πόδια πατάνε, δύο φώτα, ένα φως σε δύο γυναικεία πόδια πατάνε και σε ένα ζευγάρι αντρικά που κρέμονται. Και λέω, ξεκίνα. Και προέκυψε αυτό. Η κανονικότητα είναι αυτό που μας φοράνε, θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή, μια κανονική μέρα, έτσι όπως ξεκινάει, ξέρουμε, ας πούμε, 8 η ώρα πάνε τα παιδιά στο σχολείο, στη δουλειά μας τα πάμε εδώ, τελειώνουμε τότε, τι κάνουμε, το βράδυ γυρνάμε, είμαστε κουρασμένοι, βλέπουμε τηλεόραση. Και αυτό είναι κάτι κανονικό πια. Είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Ποιο είναι? Δεν είναι φυσιολογικός ο τρόπος που ζούμε. Φυσιολογικό είναι ό,τι έχει να κάνει με αυτά που πραγματικά θέλουμε. Θα ήταν πολύ φυσιολογικό για μένα, ας πούμε, κάποια στιγμή να πεις στο παιδί σου ότι δεν θες να πας σχολείο. Λέω, μην πας, μωρέ. Είναι αυτό και το οποίο υπάρχει πολύ και στο έργο αυτό. Είναι λίγο το πρέπει και το θέλω. Έχουμε ξεχάσει τα θέλω μας. Δεν υπάρχει το θέλω μας. Υπάρχει το πρέπει. Πώς το αντέχεις αυτό? Πώς το αντέχεις ξαφνικά που είσαι αποτυχημένος, που δεν μπορείς να είσαι η πλάτη για μια γυναίκα η οποία ξέρει ότι αν πέσει θα κουμπίσει πάνω σου? Τύψεις, πάρα πολλές τύψεις. Γιατί είναι μια γυναίκα που είναι, δηλαδή είναι καταπληκτικό, γιατί βλέπεις τον έρωτά της για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί από την άλλη, αυτό που λέει, στην κανονικότητα και την καθημερινότητα, η καθημερινότητά μας διαλύει τις σχέσεις μας. Πράγματα που νιώθεις για τον άλλο δεν τα λες. Τα θεωρείς δεδομένα και ξαφνικά, ας πούμε, ακόμα να λέει πράγματα, να λέει τόσο γλυκά πράγματα, να ζητάει συγγνώμη, πράγματα τα οποία τα είχε μέσα της και δεν τα έλεγε. Δεν τα έλεγε, όχι γιατί δεν ήθελε να τα πει, γιατί δεν θεωρούνται απαραίτητα πια. Δεν θεωρούνται. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, πες μου ότι με αγαπάς και λέω, αυτό το ξέρεις. Θέλω να τα ακούσω. Όντως, αυτό που ήθελε στη ζωή της μόνο ήταν μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια, όνειρα δικά της δεν είχε, ειδικά μια γυναίκα σήμερα. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελε πάρα πολύ να κάνει. Αυτό γιατί το έθαψε, για ποιους λόγους. Λοιπόν, και αρχίζει και βρίσκει τα πράγματα από την αρχή, τις λέξεις από την αρχή και την ομορφιά στα πράγματα, αρχίζουν και την κρατάνε αυτό, ο καφές. Το νερό, νερό, πίνω νερό. Αλλά ξέρω, εγώ μαθαίνουμε οι άνθρωποι. Εγώ μαθαίνω, βλέπω για τον εαυτό μου, μαθαίνεις. Μαθαίνεις, κάτι αυτό, σε πάει ένα βήμα, κάτι γίνεται μετά πάλι και ξανά μόνο τα ίδια. Πάλι, τα ίδια, μα πάλι, μα δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, ρε Ράνια. Το τίποτα αποτελεί τεράστια δύναμη τελικά. Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις τίποτα, φαντάζομαι δεν υπάρχει. Θα πρέπει να έχει φοβερή ενέργεια αυτό το πράγμα. Το τίποτα είναι δύναμη μεγάλη. Τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Λέει, λοιπόν, θα σε κουβαλάω πολλές μέρες πάνω μου, με άγγιξες πολύ. Η απώλεια δεν είναι πάντα ο θάνατος. Είναι, ζούμε ένα πένθος ως κοινωνία. Πενθούμε. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι άνεργοι. Τους ηλικιωμένους να τους στείλουν μια ώρα αρχίτερα, ας πούμε, στους τάφους τους να τελειώνουν με τα τέτοια. Τους κρατάνε για να πάνε σύνταξη. Αυτό. Παιδιά δεν έχουν, δεν συζητάμε τώρα για να τα πάρουν οι γονείς τα πάνω σε ένα κινηματό, σε ένα σινεμά. Έτσι, παιδιά που δεν έχουν να φάνε. Ναι. Ένδυα πολιτιστική ασύλληπτη. Αυτό που έχει τη λιγότερη αξία αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος. Υπάρχει. Να μην υπάρχει όλο αυτό. Γιατί όλο αυτό το περιττό. Γιατί όλα αυτά δεν είναι περιττά. Τελικά όλα αυτά είναι περιττά. Και θα δεις ποιο είναι το αναγκαίο, το ουσιώδες. Αυτό είναι. Να βρούμε πάλι το ουσιώδες. Και βέβαια κάποια στιγμή οι άνθρωποι να πληρωνόμαστε για τη δουλειά μας. Όταν δεν ζεις απλά. Απλά δεν ζεις. Η γιαγιά μου το λέει.